Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ανοίξουμε το πολύ μεγάλο θέμα της παραγωγής, ελαιοπαραγωγής και όχι μόνο, γιατί πολλά και σημαντικά πράγματα βρίσκονται σε εξέλιξη και καλό είναι να τα γνωρίζουμε και κυρίως η παραγωγή να τα γνωρίζουν. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ειρήνη Χουδιτσανάκη που είναι μαζί μας, είναι την Περιφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ με αφορμή το ελαιόλαδο για αρχή, το χρυσό αυτό προϊόν της Κρήτης που φέτος τα λέγαμε και στο διάλειμμα, μας τα έχει χαλάσει με την έννοια ότι δεν έχουμε ποσότητες παρότι έχουμε μια πολύ καλή τιμή και νομίζω ότι είναι και γενικότερα η αίσθηση αυτή στον κόσμο της παραγωγής με τον οποίο έρχεστε καθημερινά σε επαφή. Και η ανάγκη σε δεύτερο χρόνο να υπάρχει μια συνολική και προγραμματισμένη προστασία του προϊόντος αυτού. Η αλήθεια είναι ότι φέτος είναι πολύ μειωμένη η παραγωγή και ειδικά σε σχέση με πέρυσι που ήταν μια υπερπαραγωγή. Και υπήρξε μια συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Υπουργό μας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, όπου είπαμε ότι θα καταθέσουμε σαν Περιφέρεια Κρήτης μελέτη για την ακαρπία. Άρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς όντως ότι η παραγωγή είναι πολύ μειωμένη. Ελπίζουμε ότι θα καταφέρει να βοηθήσει τους παραγωγούς σε αυτό το σημείο και το προσπαθεί από ό,τι μας είπε. Στο ελαιόλαδο η Περιφέρεια εδώ και αρκετό καιρό, τουλάχιστον όσο βρίσκομαι στην Αντιπεριφέρεια, έχουμε δώσει μια πολύ μεγάλη σημασία. Πραγματικά, το ένα είναι ότι προσπαθήσαμε στην καινούργια επισήμανση των τροφίμων από τη στρατηγική, από το αγρόκτημα στο πιάτο, που ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατατάξει το ελαιόλαδο σε μια χρωματική επισήμανση και σε μια κατηγορία C, πίσω από τα αναψυχτικά. Προσπαθήσαμε ως περιφέρεια μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Προεδρία του ΑΡΕΠΟ και βοηθήσαμε το ελαιόλαδο να μην πάρει C κατηγορία. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι στη συνέχεια θα ήταν ένα προϊόν χωρίς ράφι. Ναι. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο που θα πω είναι ότι ξεκινήσαμε εξ αρχής, εδώ περίπου και 1,5 χρόνο, βάλαμε ένα σχεδιασμό για το λάδι. Θεωρώ ότι τίποτα που δεν σχεδιάζεις δεν μπορεί να έχει μέλλον. Και γι' αυτό ξεκινήσαμε μια διαδικασία μέσα στην ομάδα εργασίας του ελαιολάδου που έχει Περιφέρεια Κρήτης, έχει συστήσει με όλους τους φορείς της Κρήτης, με τα επιστημονικά μας ιδρύματα, όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε κάτι, δεν μπορεί όταν κάνει ένας φορέας κάτι και οι άλλοι είναι απ' έξω. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν στηρίζονται. Όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε το ελαιόλαδο. Όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το ελαιόλαδο, σύνδεσμος εξαγωγέων, τυποποιητές, ελαιουργοί, όλη η αλυσίδα. Η διατροφική. Μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία, κάναμε ένα σχεδιασμό. Έχει ψηφιστεί ήδη ένα τριετής προγραμματισμό και σχεδιασμό. Έχει ψηφιστεί ήδη από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε προχωρήσει την εκπαίδευση που θα ξεκινήσει άμεσα. Σχεδόν είμαστε στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΛΜΕΠΑ και το ΕΛΓΟ Δήμητρα και σε ένα πρωτόκολλο ορθής γεωργικής πρακτικής. Πώς παράγουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Ήδη θα ξεκινήσουν οι εκπαιδεύσεις. Είναι σημαντικό γιατί μέσα στην προγραμματική υπάρχουν εκπαιδεύσεις όχι μόνο για τον παραγωγό, υπάρχουν για τον τυποποιητή, τον ελαιουργό, τους ξεναγούς. Πώς προβάλλουμε το προϊόν μας στην Κρήτη. Για όλους τους εμπλεκόμενους. Και όλους τους εμπλεκόμενους, γιατί είναι σημαντικό. Χρειάζεται αυτή η γνώση. Χθες, μετά από την εσπερίδα που είχαμε, διαφάνηκε ότι ο κόσμος χωρίς ανάσα παρακολούθησε όλα τα θέματα. Άρα υπάρχει αυτή η ανάγκη. Άρα μπαίνει, κυρία Χουδιτσανάκη, όλο το φάσμα. Δηλαδή, οργάνωση παραγωγής, τυποποίηση, προβολή, έτσι. Όλο το φάσμα. Να πούμε λίγο για την χθεσινή εσπερίδα έτσι, που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο της Κρήτης. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Αυτό ήταν το αντικείμενο. Είναι στην Παγκόσμια ημέρα της ελιάς. Στην ουσία, αφιερώσαμε κι εμείς για αυτή την Παγκόσμια ημέρα που έχει προγραμματιστεί από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου. Υπήρχαν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε, εκτός από τα θέματα που ήταν αρκετά ενδιαφέροντα, ήταν και τα παιδιά από το Δημοτικό Σχολείο των Κουνάβων και το Αγίων Παρασιών με τους δασκάλους τους που έλαβαν μέρος στην εσπερίδα. Διάβασα κάποια αποσπάσματα, ήταν η χαρούμενη νότα. Μια έξτρα πινελιά. Μια έξτρα πινελιά. Και όχι μόνο, ξέρετε κάτι, στη νέα γενιά πρέπει να μπει και αυτό στη διαδικασία σιγά σιγά. Πρέπει λίγο να τους εντρυφήσουμε αυτή την αγάπη. Αν δείτε πόσο
αθόρυβα ήταν τα παιδιά, θα καταλαβαίνετε ότι τελικά η νέα γενιά είναι σημαντικό να συμμετέχει. Και κακά τα ψέματα, ζούμε και σε έναν τόπο, κυρία Χουδετζανάκη, που λίγο ή πολύ κάθε σπίτι έχει το κομμάτι της δικής του παραγωγής, είτε μικρή είτε μεγάλη. Οπότε και τα παιδιά αυτά πρέπει να μπαίνουν στη λογική του πώς τελικά το λάδι φτάνει στο πιάτο μας. Σημαντικό. Σημαντικό πραγματικά. Και ξέρετε, και λίγο να μην βλέπουμε αυτή τη δουλειά της ελαιοσυλλογής, ότι την αγροτική δουλειά, ότι είναι κάτι απαγορευμένο. Δηλαδή πρέπει σιγά σιγά, νομίζω ότι ο τόπος μας είναι ευλογημένος. Πρέπει η Κρήτη να συνεχίσει με τον πρωτογενή τομέα. Mm. Είναι καλός και ο τουρισμός, όλοι οι τομείς είναι καλοί. Αλλά δεν μπορεί να πούμε ότι στην Κρήτη αργότερα αυτή η νέα γενιά δεν θα ασχοληθεί κανείς με τον πρωτογενή τομέα. Και ενώ νομίζω η ενασχόληση με τον πρωτογενή τομέα, κυρία Χουδετζανάκη, πλέον και από τις δράσεις και που η περιφέρεια έτσι προωθεί, αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς, αγροτικοί φορείς, είναι πλέον και μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δηλαδή, ο παραγωγός δεν είναι μόνο ο παραγωγός του πρωτογενή τομέα, είναι και ο τυποποιητής, είναι ο επιχειρηματίας, είναι αυτός που εξάγει το προϊόν. Ναι, υπάρχει η καθετοποίηση της παραγωγής. Δηλαδή, ξεκινάει ένας παραγωγός. Την προηγούμενη φορά υπήρχε μια συνάντηση που έλεγε μια κυρία, ας πούμε, επιχειρηματίας, με 5 τόνους ελαιόλαδο, κάνει καθετοποίηση της παραγωγής. Ναι. Άρα, μπορεί κάποιος να ζήσει, να το πούμε, από τον πρωτογενή τομέα. Mm. Αλλά υπάρχει δουλειά. Θέλει δουλειά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και καμία δουλειά δεν είναι, κυρία Σφακιανάκη, εύκολη. Ναι, σίγουρα, βέβαια. Όλα θέλει να σκύψεις από πάνω, να κουραστείς. Με δουλειά όλα γίνονται, δουλειά και συνέπεια. Έτσι. Θα σας πω κάτι. Και εμείς τώρα που φτάνουμε, ας πούμε, να υλοποιήσουμε αυτές τις δράσεις, ξέρετε πόσο έχουμε ασχοληθεί για να φτάσει, γιατί δεν είναι κάτι μαγικό. Πρέπει να περάσει τα διάφορα στάδια του για να μπει ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και να φτάνει να υλοποιείται. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε τις προτάσεις που γίνονται από τους φορείς και μένουν στο σιρτάρι. Εμείς δεν θέλαμε να τους βάλουμε ως περιφέρεια στο σιρτάρι. Θέλαμε να το υλοποιήσουμε. Ήταν ένα όραμα που πρέπει και να ξεκινήσει άμεσα και να συνεχίσει στη συνέχεια. Mm-hmm. Έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα. Σίγουρα έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε στο κομμάτι της τυποποίησης, κυρία Χουδετζανάκη. Νομίζω είναι γνωστό ότι είμαστε πολύ πίσω ακόμα ως Κρήτη και σε σχέση και με ανταγωνιστικούς όπως η Ιταλία, η Ισπανία, έτσι. Ακόμα... Κύριε Σαββίδη, είμαστε όντως πολύ πίσω. Τώρα προσπαθούμε, γιατί τώρα πάλι μετά από αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει η διαδικασία του ΠΟΥΓΟΥΕ, ξεκίνησε από την περιφέρεια Κρήτης. Κάποια στιγμή αναλήφθηκε αυτή, γιατί δεν μπορεί η περιφέρεια να κατοχυρώνει προϊόντα. Πήγε στους εταιρισμούς και περίπου από τον Αύγουστο έχουμε μπει σε ξανά μια διαδικασία να δούμε πώς θα βοηθήσουμε τους φορείς, τους αγροτικούς συνεταιρισμούς να μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτό το προϊόν. Και έχει μπει η περιφέρεια πολύ ενεργά σε αυτή τη διαδικασία. Εάν καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε αυτό το προϊόν, να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολλά θετικά αποτελέσματα για την Κρήτη. Yes. Καταρχήν, αυτό το προϊόν θα πρέπει να τυποποιείται στη συνέχεια εδώ και αυτό είναι πολύ θετικό. Κυρία Χουδετζανάκη, γνωρίζουμε ότι, μας το λέγατε στο διάλειμμα νωρίτερα, ότι βρίσκεστε σε μια κατάσταση συναγερμού, το βάζω μέσα σε εισαγωγικά, σίγουρα έτσι εγρήγορσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ένα νέο έντομο στις καλλιέργειες, στις κηπευτικές καλλιέργειες, ένα έντομο καραντίνας, μας είπατε. Ναι, έχει έρθει ένα έντομο καραντίνας. Εμφανίστηκε περίπου πριν 3 εβδομάδες και στην Κρήτη, κυρίως στις περιοχές Ηρακλείου και Λασιθίου. Προσβάλλει τα κηπευτικά και ιδιαίτερα μελιτζάνα πιπεριά. Και υπήρξε ήδη μια συνάντηση με το Υπουργείο για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε και εμείς ως Κρήτη. Γιατί, ξέρετε κάτι, τα έντομα καραντίνας, εάν δεν κάνεις τις διαδικασίες σωστές, υπάρχει κίνδυνο να απαγορευτούν οι εξαγωγές από την Κρήτη. Αυτό λοιπόν η περιφέρεια σε καμία περίπτωση δεν το θέλει. Mm-hmm. Προχθές καταθέσαμε και ένα αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Υπουργό μας, διότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, υπάρχει υποστελέχωση και αυτό θα πρέπει να γίνουν αρκετά βήματα για αυτό το έντομο και να δούμε και εκείνος πώς θα καταφέρει να έχουμε ένα προσωπικό. Θα πάρει για λίγο χρονικό διάστημα. Γιατί ξέρετε, εκεί δεν είναι έρχεται το Υπουργείο στη συνέχεια και σε ελέγχει και επιτρέπει να φύγουν τα προϊόντα. Έρχεται
έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι πρέπει να είμαστε στις δεσμεύσεις μας, στην ώρα μας, και γι' αυτό πραγματοποιείται και με τον Περιφερειάρχη μας και τους Αντιπεριφερειάρχες και τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτη, τους διευθυντές μας, μια συνάντηση την Πέμπτη να δούμε ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες. Και δεν είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Δηλαδή υπάρχει ένα πλέγμα διαδικασιών που πρέπει να γίνουν σχετικά με αυτό το έντομο, έτσι. Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, υπάρχουν επισκοπήσεις, υπάρχουν τα φυτογειονομικά διαβατήρια, πρέπει να εγγραφούν οι παραγωγοί σε ένα μητρό. Υπάρχουν πολλά στάδια και υπάρχουν και τακτικοί έλεγχοι. Και τι πρέπει να ξέρουν οι παραγωγοί τώρα, την περίοδο που μιλάμε, και αν μπορούν να προστατευτούν με κάποιο τρόπο, να πάρουν κάποια προληπτικά μέτρα, ίσως. Κοιτάξτε, προς το παρόν δεν είναι σε τόση έκταση. Υπάρχει όμως, έχει εμφανιστεί στις παγίδες που έχουμε βάλει. Θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. Δηλαδή, εμείς τώρα θα μπούμε στη διαδικασία ως Περιφέρεια Κρήτης να γίνουν και στις 4 περιφερειακές ενότητες μία ενημέρωση από εξειδικευμένα στελέχη, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το έντομο και όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά πρέπει, και όχι μόνο αυτά, εκτός από τις ενημερώσεις, πρέπει και η Περιφέρεια να μπει στη διαδικασία με τα φυτογειονομικά. Δηλαδή, κανένα προϊόν δεν θα πρέπει να φεύγει χωρίς φυτογειονομικό διαβατήριο. Αυτό είναι μια διαδικασία δεδομένη. Και κλείνοντας, κυρία Χοντετσανάκη, με αφορμή τη μεγάλη κουβέντα που έχει σηκωθεί για τις τσεκουρεμένες φέτος επιδοτήσεις, εγώ θα ήθελα και ένα σχολείο σας, αλλά σε άλλο καμβά. Δηλαδή, γενικότερα, μήπως πρέπει να φύγουμε σιγά σιγά από αυτή την αντίληψη να εξαρτιόμαστε τόσο πολύ από τις επιδοτήσεις, να υπάρχει αυτή η στρεβλή αντίληψη. Κύριε Σαββίδη, εγώ θα πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Πρέπει σιγά σιγά να φύγουμε από αυτή την αντίληψη. Είδαμε ότι ήταν φέτος ξεκουρεμένες. Εμείς θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε να παράγουμε ποιοτικά προϊόντα και να είμαστε πάνω από την καλλιέργειά μας. Είναι καλές και οι επιδοτήσεις, γιατί χρειάζεται. Δηλαδή, ένας παραγωγός, ειδικά με τα κόστη παραγωγής που είναι τώρα, είναι μια βοήθεια. Δεν γίνεται. Αλλά να μην φύγουμε, βοηθητικά να στηριζόμαστε στις επιδοτήσεις. Στην πραγματικότητα θα πρέπει να δούμε πώς στηριζόμαστε στο ίδιο το προϊόν. Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, κύριε Χουδετσανάκη, ο κόσμος της παραγωγής περίμενε πώς και πώς αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει λάδι, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει παραγωγή. Το κόστος παραγωγής, όπως είπατε και εσείς, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Η ενέργεια, το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή, είναι όλα αυξημένα και πραγματικά δεν μπορεί ένας παραγωγός μόνο με την παραγωγή. Αλλά θα πρέπει να δώσει και στα δύο σημασία, και στις επιδοτήσεις και στο. Βοηθητικά όμως θα πρέπει. Δηλαδή, όχι δογματικά εξαρτώμαστε μόνο από τις επιδοτήσεις. Ο στόχος είναι να εξαρτώμαστε και από το προϊόν, όπως εξαρτώμαστε και από τις επιδοτήσεις. Εντάξει, νομίζω ότι ούτως ή άλλως, βέβαια, εκεί που είχαν φτάσει οι επιδοτήσεις και πώς τσεκουρεμένες τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως είναι σχετικά οδεύει. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο τσεκούρωμα, όπως είπαμε και στον Υπουργό. Είναι όμως το Υπουργείο υπεύθυνο για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Είμαστε όλοι σε φάση αναμονή. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.